Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Το δείγμα της πίστεώς μας είναι η Ανάσταση. Η πίστη μας στηρίζεται και βασίζεται εκεί και σήμερα από τις πράξεις των Αποστόλων θα δούμε πώς ευαπτίζονται άνδρες και γυναίκες, όπως μας περιγράφει ο Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων, διότι Λουκά είναι η πράξη των Αποστόλων. Αλλά μας δείχνει με αυτό ότι δεν επίστευαν μόνο οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες και ευαπτίζοντο, διότι πολλές φορές σε μια εκκλησιαστική εκδήλωση την πλειοψηφία την έχει οι γυναίκες, την έχουν οι γυναίκες. Σε μια σύναξη, παραδείγματος χάρη, σε εσπερινούς λειτουργίες, θα δείτε ότι οι γυναίκες είναι περισσότερες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι. Είναι ευτύχημα όμως, διότι όσο περισσότεροι άνθρωποι παρακολουθούν τη λειτουργία, τόσο περισσότερο χαίρεται και ο Κύριος, τόσο περισσότερο χαίρονται και οι Αγγέλοι. Θα δούμε όμως εδώ ότι στην περίπτωση των Σαμαριτών οι γυναίκες ήσαν πιο δύσκολες από τους άνδρες. Και γιατί ακριβώς γινόταν αυτό? Διότι στη μέση υπήρχε ο μάγος, ο Σίμων. Και πιο εύκολα, πιο ευάλωτες στη μαγεία και στα τρίξ όλα αυτά και στη γοητεία, στη γητιά ας πούμε, είναι οι γυναίκες. Είναι πιο ευάλωτο το γυναικείο στοιχείο στους καφετζίδες, στις καφετζούδες και στη μαγεία. Βλέπουμε ότι οι περισσότερες αστρομάντισες με τα ταρό και όλα αυτά είναι γυναίκες στη συντριπτική του πλειοψηφία. Πάει να πει λοιπόν ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην κακή διδασκαλία. Είναι πιο ευάλωτες στους ψευδοπροφήτες και σε άσραμ διαφόρων δίθεν ψευδοπροφητών, δίθεν προφητών, θα δούμε ότι εκεί 70% το ακροατήριο είναι από γυναίκες ηλικίας από 20 μέχρι 35 ετών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άντρες εκεί και δεν υπάρχουν και μεγαλύτεροι και μικρότερες γυναίκες. Λέει όμως στις πράξεις των Αποστόλων ότι και ο Σίμων ο μάγος και αυτός πίστεψε. Πίστεψε. Αλλά ενώ ο Λουκάς μας λέει ότι παρατάφτα κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή με όλα τα αυτά, δηλαδή πολύ δύσκολα θα ήταν να πιστέψει ένας μάγος στις στις εντολές του Θεού, στην ακρίβεια και στην ουσία της διδασκαλίας. Αυτό λοιπόν μας λέει πολλά πράγματα. Βέβαια, να έχουμε υπόψη μας ότι εκείνοι οι ταλέποροι που ασχολούνται με την μαγεία δεν επιστρέφουν εύκολα στο Θεό, στον δρόμο του Θεού, αλλά και αν επιστρέψουν μπορεί να παλινδρομήσουν και πολύ φοβούμεθα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει σε άσραμ ή σε σέκτες ή να τους πούμε έτσι παρα εκκλησιαστικές οργανώσεις ή μάλλον να τις πούμε καλύτερα αιρέσεις, καλύτερη έννοια είναι αυτή, αλλά τι είναι αυτό ακριβώς που κάνει έναν άνθρωπο να παλινδρομεί? Είναι ότι δεν είναι σταθερός σε μία κατάσταση αλλά συνεχώς παλινδρομεί μεταξύ της αλήθειας και του ψέματος. Τι θα πει πιστεύω εγώ με τον τρόπο μου, τι θα πει πηγαίνω σε ένα εξοκλήσι μόνος μου και ανάβω ένα κερί? Εκεί να φοβούμαστε ότι ο άνθρωπος αυτός πιστεύει με τον τρόπο του, όπως πιστεύουν και διάφοροι άλλοι αιρετικοί με τον τρόπο τους. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν θα δούμε σήμερα μερικά σημεία, μήπως και εμείς μοιάζουμε με αυτόν το σήμανα το μαύρο, μη γέννητο, αλλά μερικοί από τους βαπτισμένους χριστιανούς, μήπως έχουν αυτήν την... του είδους τη συμπεριφορά. Τι λοιπόν λέει για το Σίμωνα? Ότι και ο Σίμων και αυτός επίστευσε. Δεν είχε αυτός όμως την ηλιάζουσα πίστη, αλλά έπαιρνε στοιχεία από την πίστη των Αποστόλων με την πονηρία να επικρατήσει πάλι όταν φύγουν οι Απόστολοι αυτός ως διδάσκαλος και έστω ψευδοχριστιανός. Διότι ήταν τόσο φανερά και δυνατά τα θαύματα που κάνανε οι Απόστολοι, ούτε ο κόσμος τους ακολούθησε και αυτό έκανε και τον Σίμωνα να μπει και αυτός μέσα σε αυτό το γίγνεσθε, διότι έβλεπε ότι τα θαύματα είναι μεγάλα. Εξίστατο, λέει. Εξίστατο τι θα πει?
Εξίσου θα πει με λίγα λόγια ότι βρισκόταν σε έκσταση όταν έβλεπε τα πράγματα που έκαναν οι Απόστολοι. Είναι όμως μια πίστη νεκρά αυτή, διότι η καρδιά του Σίμωνος, αυτού του μάγου της Σαμάριας, δεν είχε καθαριστεί. Ήταν μια πίστη η οποία πρόσεχε μόνο τα εξωτερικά πράγματα και τα θαύματα, τα σημεία δηλαδή, από τα οποία εξίστατο, δηλαδή θαύμαζε. Βρισκότανε, πρόσεχε λοιπόν στα θαύματα. Ας το προσέξουμε τώρα εδώ. Πρόσεχε στα θαύματα της χριστιανικής πίστεως, αυτά που έκανε το Άγιο Πνεύμα, αλλά όχι στη διδασκαλία. Και το θαύμα σκοπόν έχει να οδηγήσει εις την υγιή διδασκαλία, να έλξει δηλαδή τον άνθρωπο, να τον πείσει ότι πραγματικά αυτός είναι ο σωστός δρόμος και εκεί ανακαλύπτεται μέσα στη διδασκαλία η γένουσα πίστη, η οποία είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η διδασκαλία. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί και φίλοι, όταν μπούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, τότε βρισκόμαστε μέσα στην διάσταση και στο μαγνητικό πεδίο, να το πούμε έτσι ελεύθερα, του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αισθάνομαστε την έλξη του Θεού, την έλξη του Αγίου Πνεύματος, όταν είμαστε μέσα στην υγιένουσα όμως διδασκαλία και όχι στην αιρετική διδασκαλία, διότι όπως είπαμε υπάρχει και η αιρετική διδασκαλία. Το θαύμα λοιπόν είναι το να βρισκόμαστε μέσα ακριβώς στην καρδιά της διδασκαλίας. Γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Εξάλλου πολλοί άνθρωποι επιθυμούν τη δύναμη που δίνει το Άγιο Πνεύμα και όχι την ουσία. Και ξέρετε γιατί δεν μετανοούν αυτοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και μετέρχονται τη μαγεία, ή εκείνοι οι οποίοι είναι οπαδοί αυτών των μάγων. Ας πούμε οι καφετζούδες, οι χαρτορίχτρες κλπ. Αυτοί δεν μετανοούν εύκολα. Γιατί όμως δεν μετανοούν, είναι ένα λεπτό ψυχολογικό σημείο και σας παρακαλώ να δώσουμε λίγη προσοχή. Υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι ρίχνουν τον καφέ και τα χαρτιά ταρό και την αστρολογία και τις τράπουλες και όλα αυτά. Όταν όμως έχω μία επιρροή στον άλλον από αυτά που του λέω και από αυτά που βλέπει ότι πραγματικά γίνονται, διότι ο Σατανάς μπορεί να κάνει ψευτοθαύματα και να ελκύσει πάρα πολύ τον μαθητευόμενο προς τον διδάσκαλο της μαγείας. Όταν λοιπόν εγώ υπερηφανευτώ ότι έχω δυνάμεις, έτσι, και μπορώ να κάνω πολλά πράγματα και να μαντέψω πράγματα του μέλλοντος του άλλου ανθρώπου και να τον συμβουλεύω, αποκτάω ένα κύρος επάνω του. Αποκτάω ένα κύρος και ένα φόβο εμπνέω στον άλλον και γι' αυτό το λόγο μου γράφει και το σπίτι του, του παίρνω και τα λεφτά του κλπ. 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 Και γι' αυτό ο μάγος δεν μπορεί να μετανοήσει, γι' αυτό μένει στα εξωτερικά φαινόμενα, στα θαύματα δηλαδή που κάνει η πίστη της Ορθοδοξίας και αυτά θέλει να εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό λοιπόν ανακατεύουν οι μάγοι την υγιένουσα διδασκαλία με την διδασκαλία την πλανεμένη, τη διδασκαλία του Σατανά, του διαβόλου δηλαδή. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε πολλές φορές ότι καυχόνται οι άνθρωποι της μαγείας ή των ταρό ή των καφετζούδες ή αστρορίχτρες κλπ. Ότι είναι χριστιανοί. Ας το προσέξουμε αυτό. Καυχόνται ότι είναι χριστιανοί και αυτοί, ενώ στην πραγματικότητα τι συμβαίνει, έχουν κάνει τη δική τους ψευδοθρησκεία και πολλοί από αυτούς λένε, μα τι λες αδερφέ, εγώ πηγαίνω στους Αγίους Τόπους, εγώ τρεις φορές το χρόνο πηγαίνω στο Άγιον Όρος, εγώ πηγαίνω σε όλα τα προσκυνήματα, παίρνω και ανθρώπους και τους πάω στα προσκυνήματα και λέτε εσείς τώρα ότι εγώ είμαι αιρετικός. Το θέμα είναι αν αυτός ο άνθρωπος αναγεννήθηκε, αν ακολουθεί την Ορθοδοξία δίχως κριτική και το να είναι κανείς τουρίστας στην Ορθόδοξη πίστη δεν σημαίνει τίποτα, αλλά το να είσαι ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος, ο νέος άνθρωπος, ο κατά Χριστόν άνθρωπος, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αυτό έχει την μεγάλη αξία. Δεν έχει αξία
Δεν έχει αξία, αγαπητοί φίλοι. Καμία αξία λοιπόν δεν έχει το να ακολουθεί κανείς αυτή την πίστη την οποία είχε και ο Σίμων ο Μάγος. Ο Σίμων ο Μάγος βαπτίστηκε για να μην χάσει το κύρος του ανάμεσα στους Σαμαρίτες και για να έχει αυτήν την έγλη που είχαν οι Απόστολοι και το, πώς να πούμε, κατά κάποιο τρόπο να έχει το κύρος των Αποστόλων όταν θα έφευγαν βέβαια οι Απόστολοι, διότι αν έλεγε ότι εγώ είμαι αντίθετος με τη διδασκαλία των Αποστόλων θα τον απομόνωνε ο κόσμος. Για να συνεχίσει λοιπόν τις μαγείες του, ο μόνος τρόπος και δρόμος ήτανε να κάνει και αυτός τον χριστιανό. Με πονηρό όμως τρόπο, ανακατεύοντας τη μαγεία με τα θρησκευτικά θέματα. Γι' αυτό λένε πολλές φορές ότι ο Σατανάς θέλει να πει 10 αλήθειες για να περάσει ένα ψέμα. Ας το προσέξουμε αυτό. Μην ακούτε μόνο εξωτερικές αλήθειες και μετά να ελέγχουμε όλα αυτά τα οποία λένε αυτοί οι άνθρωποι, διότι υπάρχουν και σαθρά τα οποία τα ανακατεύουν μέσα στο υγιές στοιχείο της διδασκαλίας και αυτό γίνεται, αγαπητοί φίλοι, και στη φόλα που βάζουμε στα διάφορα δύσμυρα σκυλιά τα οποία μαζεύουν ή μερικοί τα σκοτώνουν με αυτόν τον τρόπο. Παίρνουν τα μπιφτέκια, κάνουν μια τρύπα και βάζουν μέσα το δηλητήριο. Ο σκύλος δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται και ο δύσμυρος τρώει και πεθαίνει και θανατώνεται. Ακριβώς αυτό κάνει και ο μάγος. Βάζει το δηλητήριο μέσα στον κεφτέ. Ο κεφτές είναι η διηγιένουσα διδασκαλία και μέσα εκεί βρίσκει η ψυχή το θάνατό της. Και δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα από το να νομίζει κανείς ότι είναι χριστιανός και να μην. Θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι καλά πράγματα έλεγε και εκείνη η γυναίκα στους Φιλίππους, η μαντευωμένη των Φιλίππων, η οποία επενούσε λέει τους μαθητές του Χριστού, τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Αλλά τι έκανε? Κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν τίποτα άλλο αυτό το πράγμα που έκανε παρά η παραπλάνηση την οποία έκανε στους εκεί ανθρώπους οι οποίοι άκουγαν τον χριστιανισμό, άκουγαν τον Απόστολο Παύλο και με λίγα λόγια ήθελε να αποκτήσει την εμπιστοσύνη τους, το πονηρό πνεύμα, τόσο ώστε όταν φύγουν οι Απόστολοι να το παίζει που λέμε και εμείς χριστιανή αυτή η γυναίκα, το πνεύμα δηλαδή που την οθούσε να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, αυτό το σκοπό εξυπηρετούσε, να εκθιάσει κατά πρώτον τους Αποστόλους, τους Φιλίππους, ούτως ώστε να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των Αποστόλων. Βέβαια, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αγανάκτησε σε μια στιγμή και διέταξε το πνεύμα το ακάθαρτο να βγει από τη γυναίκα. Αυτό το πνεύμα που μουλήσε με το στόμα της γυναίκας. Κάπως έτσι ήταν και τα μαντία, αγαπητοί φίλοι, κάπως έτσι ήταν και οι σύβλες, κάπως έτσι ήταν και η πυθία στο μαντίο των Δελφών. Μιλούσαν πνεύματα τα οποία ανακάτευαν τη σοφία που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες με το ψεύδος όσον αφορά την αλήθεια του χριστιανισμού, η οποία βέβαια δεν είχε ακόμα διακηρυχθεί, αλλά φωτισμένοι άνθρωποι όπως ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας και πολλοί άλλοι είχαν καταλάβει ότι ένας είναι ο Θεός, είχαν πιάσει τη μονοθεία και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βέβαια εκεί τα μπέρδευαν στα μαντεία και έκαναν τον κόσμο άλλο πρόσαλο, έκαναν τον κόσμο να υποφέρει, να δίνει τα λεφτά του και να χάνει την πίστη του στο υγιές σκέλος της διδασκαλίας. Κατά μείζωνα λόγο λοιπόν την ίδια εργασία έκαναν και ο Σίμων ο Μάγος, ο οποίος βρίσκεται τότε στη Σαμάρια και όπως λέει είχε μεγάλη φήμη στη Σαμάρια, είχε προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο με τις μαγείες του και με τα έργα του. Βέβαια, δεν γράφουν οι πράξεις των Αποστόλων ότι ο Σίμων ο Μάγος θανατώθηκε από τον Πέτρο με τον εξής τρόπο. Κάποτε πέρασε ο Πέτρος από τη Σαμάρια πάλι, είδε κόσμο συγκεντρωμένο και τον μάγο Σίμωνα να υπερίπτεται 10 μέτρα πάνω από το έδαφος. Ο Απόστολος Πέτρος έκανε, λέει, το σημείο του Σταυρού και γκρεμίστηκε ο μάγος ο Σίμων και μετά από 2-3 μέρες παρέδωσε το πνεύμα του. Τραυματίστηκε πέφτοντας.
Η ερμηνεία είναι ότι το να σηκώνουν δαιμόνια, αυτό που λέει θα σε πάρει και θα σε σηκώσει, είναι πραγματικότητα αυτό. Το έχω ακούσει και σε άλλες περιπτώσεις και από κάποιο καθηγητή, ο οποίος ήταν στη Γαλλία, σε πανεπιστήμιο της Γαλλίας, γέροντας βέβαια, μου είπε ότι ένιωθε κάποια στιγμή μια δύναμη να τον σηκώνει και να τον πηγαίνει 50 μέτρα δίχως να περπατάει. Και ο άνθρωπος βέβαια δεν εψεύδετο και ήθελε μια ερμηνεία αυτού του πράγματος. Οπότε η ερμηνεία ήταν αυτή ακριβώς, ότι τα δαιμόνια μπορούν να σηκώσουν έναν άνθρωπο, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να αντισταθούν στο Πνεύμα του Θεού. Και έντρομα όταν εμφανίστηκε ο Πέτρος, εγκαταλείψανε τον Σίμωνα τον Μαύρο, μάγο, ο οποίος ήβρε τραγικό θάνατο. Βεβαίως το περιστατικό αυτό το έχουμε διαβάσει σε βιβλία των Πατέρων, είναι μέσα στα παραδοσιακά βιβλία της Εκκλησίας, στην παράδοση, και δεν είναι στο Ευαγγέλιο, δεν είναι αναγκασμένος κανένας να το πιστέψει σαν έγκυρο 100% γεγονός. Ή μάλλον θα έλεγα, εφόσον η παράδοση το βεβαιώνει, θα έπρεπε οπωσδήποτε να το πιστέψουμε, γιατί η παράδοση και η Αγία Γραφή είναι βέβαια. Υπάρχουν και τα Ευαγγέλια εκείνα τα οποία δεν έβαλε η Σύνοδος της Εκκλησίας μέσα στα κανονικά, στα έγκυρα Ευαγγέλια, όπως λένε αυτά τα Ευαγγέλια. Αναφέρουν ορισμένα περιστατικά και από τη ζωή του Χριστού, όπως το Ευαγγέλιο του ψεύδο Θωμά, όπως λέγεται, όχι του Θωμά, του μαθητού του Χριστού, ο οποίος περιγράφει τον Χριστό στα παιδικά του χρόνια να κάνει θαύματα. Εμείς δεν δεχόμεθα αυτό το Ευαγγέλιο, και για τον απλούστατο λόγο ότι ο Χριστός δεν έκανε θαύματα για να μην προσελκύσει κατά κάποιο τρόπο από τότε τους φακούς της δημοσιότητας επάνω του, και έτσι δεν μπορεί να εργαστεί το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Απόδειξη αυτού νου μπορεί να πούμε ότι είναι όταν στο γάμο της Κανά η ίδια η Παναγία του λέει, λέει πάρτε τις στάμνες και κάντε όπως σας λέει, δηλαδή οθούσε κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό να κάνει το πρώτο του θαύμα, όπως λέει στην Κανά της Γαλιλαίας. Ο Χριστός αντέδρασε κατά κάποιο τρόπο λέγοντας τι εμεί και εσύ γίνε, σαν θέλοντας να πει ότι ουδής άνθρωπος μπορεί να ανακατεύεται στο σχέδιο του Θεού, στο πώς και το πότε θα γίνει αυτή η συγκεκριμένη αρχή των θαυμάτων, διότι όλα ο Θεός και το Πνεύμα το Άγιο τα είχαν τακτοποιήσει να γίνουν στον καιρό τους. Έτσι λοιπόν, το συμπέρασμα βγαίνει ότι δεν είχε δείξει πάρα πολλά στοιχεία ο μικρός Ιησούς στην παιδική του ηλικία και στην εφηβική του, αλλά και στην πρώτη ανδρική του ηλικία μέχρι των 30 χρόνων, διότι και τότε νομοταγήσων ο Κύριος τι κάνει. Αρχίζει να μιλάει στις συναγωγές όταν έχει συμπληρώσει το 30ο του έτος της ηλικίας του. Και μέχρι το 30ο έτος της ηλικίας του κάθεται, λέει, και υπακούει στον πατέρα του, στους γονείς του. Πολλοί οι οποίοι κατά καιρούς πονηροί όντες θέλουν να αρπάξουν το μυστήριο αυτό και να εκμεταλλευτούν το πείμνιο. Ενεργεί, θα μου πείτε, το μυστήριο. Βεβαίως το μυστήριο ενεργεί, αλλά ο χειροτονημένος βρίσκεται σε κατάσταση πολύ δύσκολη, γιατί έχει πάρει το ρόλο του Ιούδα μέσα. Δίδεται η χάρη του Θεού βέβαια στο λαό και εξυπηρετείται το πείμνιο, αλλά ο ίδιος όμως καταδικάζεται, διότι έχει την πονηρή αυτή προοπτική, όπως μια σωλήνα του νερού που περνάει από μέσα της το γάργαρο νερό, μακάρι να ήτανε βέβαια, και ας υποθέσουμε ότι είναι, αλλά η ίδια η σωλήνα δεν απορροφά ούτε μια σταγόνα νερού, έτσι. Και συνεχίζει πιο κάτω στις πράξεις των Αποστόλων, όταν είδαν, λέει, ότι ακούγεται ο Λόγος του Θεού στη Σαμάρια και το έμαθαν στα Ιεροσόλυμα αυτό, τότε έστειλαν τους δύο κορυφαίους Αποστόλους, τον
Πέτρο και τον Ιωάννη, στο στίχο 14 και 15 στο κεφάλαιο αυτό, μας λέει ότι άκουσαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια έχει δεχτεί το Λόγο του Θεού. Και για αυτό το λόγο έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι οποίοι αφού κατέβηκαν, μας λέει, γιατί τα Ιεροσόλυμα είναι ψηλότερα από τη Σαμάρια, φτάνοντας στη Σαμάρια, προσεύχονται για τους Σαμαρίτες να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο, όπως ακριβώς χειροτονούσαν και τους επισκόπους. Το κέντρο της Ιεραποστολής, θα λέγαμε, ήτανε τα Ιεροσόλυμα. Εκεί που εδίωξαν τον Κύριο, εκεί ακριβώς γίνεται τώρα ο προσιλητισμός ή μάλλον ο αγιασμός των πιστών, ο βαπτισμός τους και η καθιέρωση των επισκόπων και η χειροτονία των επισκόπων. Ας παρατηρήσουμε λοιπόν τους δύο Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι οποίοι πηγαίνουν στην περιοχή όπου ο Φίλιππος δούλεψε, γιατί ο Φίλιππος ήταν ο πρώτος που πήγε εκεί, και η Ιεραποστολή γίνεται από την Ιερουσαλήμ. Το κέντρο δηλαδή της Ιεραποστολής είναι η Ιερουσαλήμ, παρά τον διωγμό τον οποίον υφίσταται, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Φίλιππος έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και όσοι μπορούσαν να φύγουν, λόγω του ότι είχε ξεσπάσει διωγμός μετά το θάνατο του Στεφάνου. Μας λέει με την αφορμή του Στεφάνου ότι οι Ιουδαίοι τους άνοιξε η όρεξη να λιθοβολήσουν και τους υπόλοιπους Αποστόλους. Βέβαια, ο Γαμαλίλ, διαβάσαμε στις Πράξεις των Αποστόλων και είπαμε σε άλλη εκπομπή, ότι σταμάτησε, προσπαθούσε να σταματήσει το μένος κατά των Αποστόλων, λέγοντας το εξής απλό: αφήστε τους, και αν δεν είναι έργο του Θεού, δεν πρόκειται να εξαπλωθεί, αλλά θα φωνευτούν όπως ο Θευδάς και ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, ένας άλλος, οι οποίοι έκαναν επανάσταση και πήραν έτσι για ένα θρησκευτικό μανδύα, ενώ όμως επέτρεψε ο Θεός αυτοί να εξαφανιστούν, και οι οπαδοί τους και αυτοί. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε, μήπως είναι έργο του Θεού και γίνεται θεομάχη, λέει. Λοιπόν, όταν ξέσπασε ο διωγμός, οι Απόστολοι απομακρύνθησαν λίγο από την Ιερουσαλήμ. Αλλά το έργο του Θεού εγένετο, παρόλο που υπήρξε αυτή η κατάσταση, η έκρηθμη για τους Αποστόλους. Το πνεύμα λοιπόν της Ιεραποστολής θεριεύει σε δύσκολους καιρούς. Η αρχαία εκκλησία είχε δύο πόρτες. Από τη μία πόρτα έμπαιναν οι κατηχούμενοι, και από την άλλη πόρτα έβγαιναν εκείνοι που πρόκειτο να μαρτυρήσουν για μάρτυρες. Αυτό λοιπόν το θαύμα της Εκκλησίας συνέβαινε, και αυτό ήταν εκείνο το οποίο ξύπνησε τη συνείδηση των Ιεροσυλλημιτών και κατάλαβαν τι συμβαίνει και τι ήταν ο Χριστός, και άρχισαν να πιστεύουν και να βαπτίζονται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άρχισε λοιπόν από τότε να πλουτίζεται η Βασιλεία από την θριαμβεύουσα Εκκλησία του Χριστού, τους πρώτους μάρτυρες οι οποίοι έβγαιναν από το ναό και πήγαιναν για μαρτύριο. Αυτά λοιπόν συνέβαιναν εκείνη την εποχή που είπαμε βρισκόμαστε κοντά στην εποχή μετά τον Στέφανο. Εκεί όπου ο Παύλος αρχίζει τον διωγμό κατά των χριστιανών, για να καταλήξει μετά να συλληφθεί κατά κάποιο τρόπο στην πίμνη μέσα του Χριστού και να γίνει και Απόστολος του Χριστού. Λοιπόν, ας δούμε ένα παράδειγμα από την Σοβιετική Ένωση για να κλείσουμε το θέμα του πώς συμβαίνει και πώς ενεργούν τα μυστήρια, και ειδικά το μυστήριο της εξομολογήσεως και της Αγίας Κοινωνίας, γιατί αυτά τα μυστήρια ήταν τα κορυφαία μυστήρια, γιατί οι αγάπες που λέει ο Απόστολος Λουκάς εγένονται ακριβώς γι' αυτό, για να διδαχθούν και να πάρουν σώμα και αίμα Κυρίου.
Οι ιερείς οι οποίοι βρισκόντουσαν στην Ρωσία στο διωγμό του Στάλιν, για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στα τελευταία τους μέσα στα νοσοκομεία, έβρισκαν διάφορες μεθόδους για να μπορέσουν να τους πλησιάσουν. Δεν σταμάτησε λοιπόν ο χριστιανισμός ακόμα και στη Ρωσία στην εποχή των διωγμών του χριστιανισμού. Τι έκανε η Εκκλησία τον παλιό καιρό, τι έκανε, μετέφερε την Αγία Κοινωνία ακόμα και με λαϊκούς. Όχι για να τη δώσουν βέβαια, αλλά μόνο για να την μεταφέρουν. Και μπορεί να μην γνωρίζετε και πολλά πράγματα, αγαπητοί φίλοι, διότι αυτά πρέπει κανείς να τα ψάξει και να τα δει. Τι έκαναν οι Απόστολοι, τι έκαναν οι Πρεσβύτεροι, τι έκαναν και οι Επίσκοποι στις εποχές των διωγμών για να κοινωνήσουν τους πιστούς. Μετέφεραν την Αγία Κοινωνία κρυφά. Και σήμερα υπάρχει ένα είδος διωγμού με την ειρωνία που κάνει ο κόσμος κλπ. Αλλά αυτές οι μακρινές εποχές μας δείχνουν την αγωνιστικότητα των χριστιανών επισκόπων, οι οποίοι βλέπουμε πώς εκκινείται η Εκκλησία με τρόπο μυστικό για να μεταδώσει σώμα και αίμα Χριστού στο μυστήριο της Αγίας Κοινωνίας. Το εγκόλπιο που βλέπουμε στους επισκόπους, αυτό το στρογγυλό που έχουν οι επίσκοποι, είναι ένα απομινάρι αυτό, διότι κάποτε αυτό ήταν ένα μικρό κυβωτίδιο, ένα κυβώτιο, είχε μέσα μια βίδα η οποία έκλεινε έτσι από μέσα και δεν εφαίνεται, και ο επίσκοπος εκεί κρατούσε Αγία Κοινωνία για να μεταλάβει τους αρρώστους και εκείνους που θα έφευγαν από τον κόσμο και είχαν την έντονη επιθυμία σαν χριστιανοί να κοινωνήσουν τον αχράνο των μυστηρίων και να περάσουν στην αιωνιότητα. Αυτό λοιπόν το κυβωτίδιο χρησιμοποιήθηκε και στη Ρωσία στην εποχή του διωγμού του Στάλιν. Χρησιμοποιήθηκε στις κατακόμβες, χρησιμοποιήθηκε οπουδήποτε υπάρχει χριστιανικός διωγμός. Πηγαίναν λοιπόν οι Ρώσοι ιερείς σαν επισκέπτες στα νοσοκομεία και οι άρρωστοι ζητούσαν το μυστήριο της ζωής και για να μην πάρει κανένας είδηση έβρισκαν μια στιγμή οι ιερείς, οι οποίοι πολλές φορές πήγαιναν χωρίς ράσο, έτσι, αλλά ήξεραν οι άρρωστοι ότι αυτοί είναι ιερείς, γιατί δεν μπορείς να πάρεις την Αγία Κοινωνία από τα χέρια ενός αγνώστου, έτσι. Αλλά για λόγους σκοπιμότητος, ιερά σκοπιμότητος, για να μην γίνουν φανεροί μπροστά στα μάτια των διοκτών, έβγαζαν και το ράσο οι Ρώσοι ιερείς και κοινωνούσαν τους πιστούς. Βλέπουμε λοιπόν τους τρόπους που μετέρχεται η Εκκλησία, πολεμώντας έξυπνα και μέσα σε καιρούς χαλεπούς και επικίνδυνους. Του έλεγε δύο λόγια λοιπόν ο παπάς, κουράγιο, ο Κύριος θα σε στηρίξει, εφόσον έχεις μετάνοια και θέλεις πραγματικά να κοινωνήσεις. Του έλεγε τα τελευταία λόγια ο άρρωστος, ο μελοθάνατος, και κατόπιν προέβαινε στην μετάληψη των αρχάντων μυστηρίων, των τιμίων δώρων του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν δεσμεύεται λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού από τίποτε, αγαπητοί φίλοι, και το Πνεύμα το Άγιο δίνει πάντοτε λύσεις όταν θέλει η Εκκλησία να πετύχει κάτι. Γι' αυτό ποτέ να μην φοβόμεθα όταν γίνεται ένας κλειδονισμός στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Να ξέρετε ότι αυτός ο κλειδονισμός θα γίνει, πρέπει να γίνει. Ο Θεός ξέρει ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά από αυτό το διωγμό, από αυτόν τον κλειδονισμό της Εκκλησίας και τη διαπάλη θα βγει κάτι καλό. Το λέμε αυτό για να μην χάνουμε τα φαινόμενα, την πίστη μας στον Κύριο που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας Του, και δεν είμαστε εμείς που θα σώσουμε την Εκκλησία, αλλά ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος έχει την Εκκλησία Του σαν την ύφη Του, το σώμα Του, το ίδιο το σώμα του Χριστού. Επομένως εκείνος είναι ο οποίος φέρει τα πράγματα εκεί που πρέπει να έρθουν. Η Σαμάρια λοιπόν
εδέχθη, λέει, το Λόγο του Θεού, όχι μόνο τον άκουσε, αλλά και τον δέχτηκε. Γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ το ακούω και το αποδέχομαι. Μπορεί ο ακροατής να μην δέχεται, να μην αλλάξει τίποτα μέσα του. Ξέρουμε την παραβολή του Σποραίος, ο οποίος Σποραίας έσπηρε, αλλά κάθε γη δεν καρποφόρησε. Αλλά μόνο η έφορη γη καρποφορεί. Το πρώτο βήμα, σπουδαίο βήμα, είναι να ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Αλλά πολλοί από τους χριστιανούς μας μένουν στο πρώτο βήμα, σταματάν εκεί και αναπαύονται εκεί, ενώ υπάρχει μια απέραντη κλίμακα προς τα ουράνια, προς την άνοδο του ανθρώπου, προς την μυστηριακή του τελείωση, δηλαδή την τελείωση της ψυχής μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραδεχόμαστε εκείνοι ότι είναι χριστιανοί, εκείνοι που λένε ότι εγώ πάω σε ένα εξοκλήσι, δεν πάω στην Εκκλησία. Μα αν δεν πας στην Εκκλησία, πώς κοινωνάς? Πώς παίρνεις σώμα και αίμα Χριστού εσύ? Στο εξοκλήσιο όταν πηγαίνεις, που δεν υπάρχει εκείνη την ώρα ιερέας να κάνει την ανέμακτο θυσία? Γιατί αυτά τα πράγματα δηλαδή τα παίρνουμε έτσι ελαφρά την καρδία? Συγγνώμη. Και δεν τα εξετάζουμε και δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε εκείνους οι οποίοι μας λένε αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν στέκουν για να ακουστούν και να γίνουν αποδεκτά από ένα πραγματικό, ουσιαστικό γνώστη της χριστιανικής πίστεως. Ας κάνουμε λοιπόν ένα διάλογο καλοπροαίρετο με αυτούς τους ανθρώπους, να μας πούν πώς αυτοί οι άνθρωποι εξελίσσονται πνευματικά δίχως τα μυστήρια της Εκκλησίας. Διότι εμείς ξέρουμε, και όπως και ο Κύριος είπε, ότι άνεφε μου, λέει ο Χριστός, ουδήναστε ποιήν ουδέν. Τι σημαίνει άνεφε μου? Στην ουσία, και το πιο μεγάλο κορυφαίο γεγονός είναι δίχως το σώμα και το αίμα μου. Διότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να λαμβάνει κανείς τον Κύριο, οπωσδήποτε. Υπάρχει ο τρόπος της προσευχής που λαμβάνει, προσλαμβάνει η καθαρά προσευχή τον Κύριο, με τον τρόπο που η προσευχή μπορεί να κάνει. Υπάρχει και η ανάγνωση του Ευαγγελίου, κατά την οποία προσλαμβάνουμε ή μάλλον ακούμε εκείνη την ώρα τον Κύριο να μας μιλάει. Αλλά το ουσιαστικότερο, που αυτό βέβαια είναι και το φοβερότερο, είναι η Αγία Κοινωνία. Το φρικτό μυστήριο της Αγίας Μεταλήψεως, της μετατροπής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, το οποίο χρειάζεται ο πιστός για να δυναμώσει πνευματικά, ηθικά, ψυχικά και σωματικά, τόσο ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στο δύσκολο αγώνα, γιατί ο χριστιανισμός είναι στενή πύλη, στενή οδός. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται με τα πάθη τους, με τον κόσμο και με τον σατανά. Πώς αντιμετωπίσει λοιπόν κανείς τα πάθη του, τον κόσμο ο οποίος κοίται ο περισσότερος εκτός Εκκλησίας, εκτός Χριστού, εκτός σωτηρίας? Για αυτόν τον κόσμο μιλάμε. Γιατί κάνουμε διάκριση όταν λέμε αυτός είναι κοσμικός ή ο εχθρός μας είναι ο κόσμος. Δεν εννοούμε τους ανθρώπους όλους, αλλά θεωρούμε τον κόσμο την κοσμική νοοτροπία, αυτή που επικρατεί στο μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, οι οποίοι ζουν ανέμελη ζωή, ρεμβαστική ζωή, επαφιόμενοι σε πνευματικά σκουπίδια τα οποία μαζεύουν από εδώ και από εκεί, από διάφορα βιβλία και θεωρίες. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν έρθουν σε επαφή με το φως, το Χριστό, την αγάπη του και το σώμα και το αίμα του, δεν θα έχουν ουσιαστική βελτίωση, καμία μάλλον βελτίωση. Θα στριφογυρίζουν γύρω από τον άξονα του εαυτού τους μέχρι να τους βρει ο θάνατος και να χαθούν. Αυτή τη σημασία έχει η λήψη του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Διότι και ο ιερέας την ώρα που μας κοινωνάει λέει, λαμβάνει σώμα και αίμα Κυρίου ο δούλος του Θεού Ιωάννης, Βασίλειος Γεώργιος, Μαρία Εκατερίνη, για την ψυχή του την αθάνατο, για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες του και να οδηγηθεί η ψυχή του στην αθανασία μαζί με τον Χριστό.
την ζωή του την αθάνατον. Αυτά λοιπόν τα λόγια που συνοδεύουν την πράξη της Αγίας Κοινωνίας είναι ακριβώς η αλήθεια του Χριστού, ότι ο Χριστός μας είπε να ακούμε τις εντολές του, αλλά να παίρνουμε και το σώμα του και το αίμα του, διότι άνευ αυτών είναι αδύνατη η σωτηρία του ανθρώπου. Βέβαια θα μου πείτε, ένας ασκητής ή η Μαρία η Αιγυπτία δεν πήρε σώμα και αίμα Χριστού 37 χρόνια. Αυτή κοινωνούσε μυστικά μέσω των αγγέλων και δεν μπορούμε να επιστρέφουμε σε αυτό το θαύμα που έκανε ο Θεός και κάνει ο Θεός με τους Αγίους του. Μιλάμε όμως για τα γήινα πράγματα. Εκείνη δεν είχε τότε να πάει στην εκκλησία να κοινωνήσει, έτσι, διότι έζησε στην έρημο. Πάντως τα έφερε τα πράγματα έτσι ο Θεός, τόσο ώστε κοινώνησε σώμα και αίμα Κυρίου και μετά παρέδωσε το πνεύμα της. Όπως θα δούμε στο μαρτυριολόγιο, στον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ας μην φέρουμε λοιπόν το παράδειγμα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, εκείνοι οι οποίοι δεν πηγαίνουν να κοινωνήσουν, αλλά ας δουν τα παραδείγματα των Αγίων, οι οποίοι κοινωνούσαν κατά το Μέγα Βασίλειο και 2, 3 και 4 φορές την εβδομάδα. Βέβαια, δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε 2, 3 και 4 φορές την εβδομάδα, διότι δεν έχουμε τη ζέση και το επαγγελματικό ζήλο που είχαν, ήταν επαγγελματίες εντός εισαγωγικών, για να μην παραξενωθούμε, επαγγελματίες χριστιανοί. Το κύριο επάγγελμά τους ήταν χριστιανός. Όπως έλεγε και ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, και με αυτό να τελειώσουμε γιατί τέλειωσε και η εκπομπή μας. Πήγε ένας δημοσιογράφος επάνω να πάρει συνέντευξη από τους γέροντες. Πήγε λοιπόν σε νεαρούς γέροντες, οι οποίοι ήταν στο μοναστήρι, και τους ζήτησαν: «Πάτερ, ελάτε να μας πείτε δύο λόγια, είμαστε από το τάδε κανάλι της τηλεοράσεως». Και οι νεότεροι πατέρες είπαν ότι εμείς τι να σας πούμε, εμείς είμαστε μοιράκια, εμείς είμαστε καινούργοι, εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Πάρτε κανένα γέροντα, σοφό να μιλήσετε. Πάρτε παραδείγματος χάρη τον τάδε γέροντα. Και σύστησαν τον πατέρα Γαβριήλ, ας πούμε, τον γέροντα Γαβριήλ. Ο γέροντας Γαβριήλ τους είπε: «Παιδιά, θέλετε συνέντευξη για την εφημερίδα σας, για το ραδιόφωνο σας?» Λέει: «Μάλιστα. Ωραία, θα σας δώσω συνέντευξη, αλλά σας παρακαλώ να πείτε ακριβώς τα ίδια λόγια που θα πω και εγώ. Αυτά να γράψετε. Είμαστε σύμφωνοι?» «Σύμφωνοι, πάτερ. Θα πούμε ακριβώς τα λόγια σου, όπως τα γράφουμε στο μαγνητόφωνο και τα σημειώνουμε στα χαρτιά μας». «Αρχίζουμε», λέει ο παππούλης. Πρώτη ερώτηση δημοσιογράφου. «Όταν είσαστε στον κόσμο, τι δουλειά κάνατε?» Ο γέροντας: «Αμαρτωλός». «Συγγνώμη, πάτερ, δεν σας είπα για αυτό το πράγμα, αλλά το επάγγελμά σας που κάνατε όταν είσαστε στον κόσμο?» «Σου είπα, παιδί μου, ήμουν αμαρτωλός στο επάγγελμά μου». «Καλά», λέει ο δημοσιογράφος. «Και δεν μου λέτε εδώ τώρα με τι ασχολείστε? Τι είστε εδώ πέρα, τι κάνετε εδώ?» «Εδώ το επάγγελμά μου πάλι είναι αμαρτωλός, παιδί μου». Λέει: «Πάτερ μου, δεν με καταλάβατε», λέει. «Δεν θέλω να μου πείτε αυτό. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε, τι ασχολίες κάνετε». «Μα σου είπα», λέει, «επαγγέλλομαι αμαρτωλός». «Τι επαγγέλλεται ο αμαρτωλός?» Και έτσι ο γέροντας, σχεδόν αγανακτισμένα, του λέει: «Μα δεν μου είπες, σε παρακαλώ, ότι θα γράψεις ακριβώς αυτά που σου λέω?» «Λοιπόν, να γράψεις εκείνα που σου είπα. Ότι το επάγγελμά μου στον κόσμο ήταν αμαρτωλός και εδώ συνεχίζω να είμαι αμαρτωλός». Αυτό βέβαια θέλει να δείξει την ταπεινότητα και το ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να σηκώνει ανάστημα μπροστά στο Θεό και να λέει ότι αξίζει τη σωτηρία του, διότι τη σωτηρία δεν την αξίζουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά τη σωτηρία μας την έδωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στον οποίο εύχομαι να κάνουμε υπακοή όλοι μας, διότι η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά το σώμα, όπως είπαμε, του Ιησού Χριστού, και εκεί μέσα, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, ιερουργείται η ψυχή κατά τρόπον μυστικό και ανεβαίνει πνευματικά ο άνθρωπος για να φτάσει σε σημείο τέτοιο, τόσο ώστε και καθαρμένος να συναντήσει το ανέσπερο φως του Κυρίου, εκείνο το φως που δεν χάνεται ποτέ, που είναι η αλήθεια, η ζωή και το φως του κόσμου, ο Κυριός μας. Ευχόμεθα λοιπόν όλοι μας με τη δύναμη του Κυρίου να φτάσουμε σε αυτό το φωτισμό, σε αυτή την κάθαρση της καρδιάς, στην ταπεινοφροσύνη και στις εντολές του, για να κερδίσουμε κι εμείς την αιωνιότητα και να μην φύγουμε από αυτή τη ζωή δίχως να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, δίχως δηλαδή να πετύχουμε το σκοπό αυτόν. Αυτή η ζωή μας δόθηκε ακριβώς για να κερδίσουμε την αιωνιότητα κοντά στο Χριστό μας, το οποίο το πρόσωπο θα το κοιτάμε και δεν θα το χορταίνουμε ποτέ σε όλη την αιωνιότητα. Να είστε καλά λοιπόν μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε με ένα καινούριο θέμα.
πάντα μέσα από το Ευαγγέλιο μας. Χαίρετε εν Κυρίω.